γνωρίζει η οικογένεια της 40χρονης γυναίκας, η οποία έμεινε σπίτι, αρρώστησε στο σπίτι και κατέληξε στο σπίτι. Τέταρτο ψέμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τέταρτο ψέμα των Κικίλια και Κοντοζαμάνη, τέταρτο ψέμα του κυρίου, του κυρίου Χαρδαλιά, μέσα ατομικής προστασίας. Βγαίνουν συνέχεια και μας λένε ότι έρχονται φορτία. Ήρθανε κάργο από την Κίνα, ήρθανε φορτία από τα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε καλυμμένοι, λένε. Είμαστε καλυμμένοι, δεν έχουμε ανάγκη. Πού είναι όλα αυτά? Γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν φτάσει. Στα νοσοκομεία οι εντατικολόγοι και οι νοσηλευτές της μονάδας εντατικής θεραπείας καλούνται να κάνουν οικονομία στις στολές. Δεν έχουν επάρκεια σε γυαλιά. Κυρία, δεν έχουν επάρκεια σε μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας. Πού είναι όλα αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας, ώστε να μείνουμε ασφαλείς οι υγειονομικοί, για να μείνουν ασφαλείς οι ασθενείς μας? Πείτε μου. Μήπως τα έχει πάρει το ΕΚΑΒ? Γιατί άκουγα το Σαββατοκύριακο τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος ευχαρίστησε μάλιστα το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι πλήρως εξοπλισμένοι. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ ευχαρίστησαν επίσης, κυρία Γιάμαλη. Ο πρόεδρος των εργαζομένων θεωρώ ότι τους εκπροσωπεί, όχι? Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ή ο πρόεδρος, των εργαζομένων του σωματείου? Ο πρόεδρος... Δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχουμε μία ενημέρωση σαν ΟΕΝΓΕ ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν νοσοκομεία που οι ίδιοι οι συνάδελφοι βγαίνουν και λένε εσώς δεν έχουμε μέσα ατομικής προστασίας. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι το Νίμιτς. Ένα άλλο, σας το λέω επωνύμως ως πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στο Ασκληπείο, είναι το Ασκληπείο Βούλας και η μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι συνάδελφοι εκεί κάνουν οικονομία στις στολές. Κάνουν οικονομία, είναι, γιατί είναι, δεν φτάνουν στις στολές. Αυτό που λέτε, Σπύρο. Βγάζουμε τις εφημερίες όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο στο Ασκληπείο, με τις απλές χειρουργικές μάσκες. Ένα 24ωρο με μία απλή χειρουργική μάσκα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν γυαλιά. Ψάχνουμε να βρούμε, υπάρχουν συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι πηγαίνουν να αγοράσουν ασπίδες προσώπου από καταστήματα κήπου. Από σαν αυτές που χρησιμοποιούν όσοι χρησιμοποιούν χλωοκοπτικά μηχανήματα. Υπάρχουν νοσηλεύτριες οι οποίες φτιάχνουν στολές από νάιλον στο σπίτι τους, ράβουν στολές. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά αποθέματα σε ρουχισμό μιας χρήσης. Αυτή είναι η εικόνα που ζούμε στα νοσοκομεία. Προς επίρρωση αυτού που λέει η κυρία Τωσονίδου, επειδή μιλούσα με μια νοσηλεύτρια δημοσίου νοσοκομείου σήμερα, μου έλεγε ότι στα πόδια του φορούν κάποια δίχτυα οι νοσηλευτές. Στα πόδια δεν ξέρω πώς να τα περάσουν. Αυτά τα οποία μας έλεγε ότι τα έχουν πάρει από κομμωτήριο. Είναι σκουφάκια κομμωτηρίου. Φανταστείτε για τι κατάσταση μιλάμε, λοιπόν. Και δεν φαντάζομαι, βέβαια ότι μου λέει ψέματα η συγκεκριμένη γυναίκα, ούτε ότι μου λέει ψέματα μια γιατρός από το νοσοκομείο Σωτηρία, η οποία σήμερα μου έστειλε μήνυμα, γιατί μιλούσα μαζί της την περασμένη εβδομάδα και μου είπε ότι πλέον σε έναν θάλαμο υπάρχουν 25 περιστατικά, όλα με λίμωξη κορονοϊού, και δεν υπάρχει χώρος για το προσωπικό ούτε για να ξεκουραστεί το βράδυ. Μάλιστα. Κυρία Τωσονίδου, καλησπέρα σας. Σουρμελίδης. Καλησπέρα. Καλημέρα σας, μάλλον. Να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως... Δεν σας ακούω. Ναι, μήπως, λέω, οι ελλείψεις καλύπτονται σταδιακά και σε προσωπικό, γιατί... Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούει, κυρία Τωσονίδου. Θα το δούμε το θέμα στον ήχο. Μέχρι να φτιαχτεί το θέμα στον ήχο του Σπύρου, κυρία Τωσονίδου, ένα... Είμαστε οκ. Okay? Λοιπόν, μέχρι να διορθωθεί, λοιπόν, το θέμα που έχουμε στον ήχο, να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Τωσονίδου. Όλα αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας που ήρθαν από την Κίνα, από τη Σαουδική Αραβία, που ακούμε καθημερινά για δωρεές μέσων ατομικής προστασίας, πού έχουν πάει? Είναι σε κάποια αποθήκη ή δεν τα έχετε δει εσείς? Εμείς δεν τα έχουμε δει. Τα νοσοκομεία δεν τα έχουμε δει. Δεν τα έχουμε δει στα νοσοκομεία. Μας παίρνουν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και μας ρωτάνε αυτό ακριβώς που ρωτάτε κι εσείς. Πού έχουν πάει όλα αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας, πού βρίσκονται, γιατί δεν τα έχουμε δει? Χώρια που, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, έτσι. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να βγαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και να ευχαριστεί τους ευεργέτες οι οποίοι βάζουν από την τσέπη τους για να αγοράσουν μέσα ατομικής προστασίας και να τα προσφέρουν στο Υπουργείο Υγείας, γιατί έτσι, λέει ο κύριος Κοντοζαμάνης, μειώνεται η σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ο κύριος Κοντοζαμάνης
μας λέει ότι το να δώσει σήμερα το κράτος, το να δώσει σήμερα η κυβέρνησή του χρήματα από το δημόσιο κορβανά για να προστατευτούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι υγειονομικοί, είναι σπατάλη, μας λέει. Δεν είναι σπατάλη να δίνονται 30 εκατομμύρια για να γίνεται το τεστ για τον COVID στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στις ιδιωτικές κλινικές. Μάλιστα. Δεν είναι σπατάλη να επιταχθούν τα τεστ, να γίνονται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία κατά τον κύριο Κοντοζαμάνη. Οι ίδιοι που μας λένε ότι είμαστε ήρωες, κυρία Γιάμαλη, πριν από 7 χρόνια νομίζω, το 2013, μας έλεγαν ότι δεν μας χρειάζονται. Τότε απολύανε γιατρούς, κλείνανε τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Και έβγαινε ο κύριος Γεωργιάδης τότε, υπουργός Υγείας, και μας έλεγε ότι δεν μας χρειάζεται. Σήμερα λοιπόν που μας λένε ότι μας χρειάζονται και είμαστε ήρωες, την ίδια στιγμή που μας αποκαλούν ήρωες, την ίδια στιγμή λένε ότι δεν μπορούν να σπαταλήσουν χρήματα για να μας προστατέψουν, ώστε να προστατέψουμε τους ασθενείς μας. Κυρία Τωσονίδου, μας μεταφέρεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που μας μεταφέρουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης κάθε βράδυ εδώ. Μια σοκαριστική εικόνα, πρέπει να σας πω. Να ξαναδώσω το λόγο όμως στον Σπύρο Σουρμελίδη, μήπως... Ναι. Καλησπέρα σας, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Σας ακούω, ναι, σας ακούω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι σταδιακά καλύπτονται τα κενά και σε υλικό και σε προσωπικό. Είπατε και προηγουμένως ότι ξέρετε για 10 ή 15 εδώ εκεί κάποιους που έρχονται. Έχουμε ακούσει και εμείς ότι έρχονται πράγματι ακόμα και οι αγροτικοί γιατροί πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στα περιφερειακά νοσοκομεία. Καλύπτονται έτσι αυτές οι θέσεις. Δεν καλύπτονται όμως έτσι αυτές τις θέσεις. Αφήνουν, συγχωρέστε με για τη διακοπή, αφήνουν το χωριό στο οποίο βρίσκεται το αγροτικό ιατρείο, το αφήνουν κενό. Και λένε στον κόσμο, μείνε σπίτι, αλλά σε ποιον θα απευθυνθεί αυτός ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στα χωριά στην περιφέρεια. Μάλιστα. Σε ποιον. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είσαστε κι εσείς στην ιατρική. Η κυβέρνηση λέει, και μάλιστα το είπε και σήμερα και ο πρωθυπουργός της χώρας μιλώντας σε ένα αμερικανικό δίκτυο, στο CNN συγκεκριμένα, ότι τα μέτρα που έχει λάβει γενικώς είναι τα πλέον κατάλληλα και ότι έχουν προστατεύσει ως τώρα τον γενικό πληθυσμό, ώστε να μην διαδοθεί, να μην έχουμε επέκταση της επιδημίας. Με αυτή τη γενική παρατήρηση ο ιατρικός κόσμος, ακούμε πολλούς που συμφωνούν. Συμφωνείτε και εσείς? Ποια είναι η εντύπωση μας στα νοσοκομεία? Θα σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί ή μιλάμε με αξιώματα ή μιλάμε ορθολογικά, προτάσσοντας την επιστημονική σκέψη και την ορθολογική σκέψη. Πώς είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι πάμε καλά και ότι έχουμε προφυλάξει τον πληθυσμό της χώρας από τη διασπορά, όταν γίνονται σε πολύ μικρό ποσοστό τα τεστ, τα διαγνωστικά τεστ? Δεν γίνονται διαγνωστικά τεστ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα έπρεπε να γίνονται μαζικά στους υγειονομικούς για να προφυλάσσονται και οι ίδιοι αλλά και οι ασθενείς μας από την διασπορά της νόσου και σε μεγάλα νούμερα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Πώς ξέρουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η διασπορά? Γνωρίζετε τι... Όταν οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν τα κάνουν. Ναι, αλλά δεν μας λένε γιατί δεν τα επιτάσσουν ώστε να γίνονται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία. Όχι, εγώ ακούω από την Επιτροπή, από την ενημέρωση στην Καθημερινή, ότι δεν είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή να γίνονται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα λέει αλλιώς. Ναι, ναι. Δεν τα λέει έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι τα λέει αλλιώς και ότι πάρα πολλές χώρες ακολουθούν ακριβώς την αντίθετη μέθοδο. Ότι δηλαδή πολλαπλασιάζουν αυτά. Λέω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ακούμε, από την ενημέρωση που είναι έχουμε. Είναι ένα πράγμα να μην καλλιεργείται ο πανικός στον πληθυσμό, και βεβαίως δεν πρέπει να καλλιεργείται, και είναι ένα άλλο πράγμα να λέμε ψέματα στον κόσμο. Εμείς λοιπόν σαν ΟΕΝΓΕ δεν πρόκειται ποτέ να πούμε ψέματα στο λαό, γιατί είμαστε αυτοί που λέμε ότι μπορούμε να σώσουμε χιλιάδες συμπολίτες μας, εάν γίνουν μια σειρά από πράγματα που η κυβέρνηση δεν τα κάνει. Λειτουργεί σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που χρειάζεται για να σώσει κόσμο. Έχει εξαντλήσει όλο το ζήτημα της διαχείρισης της πρόληψης της διασποράς στην ατομική ευθύνη. Ναι, αλλά αυτό έχει εξαντληθεί πια. Ο κόσμος έχει κλειστεί. Κυρία Τωσονίδου.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λαμβάνω μηνύματα με σοβαρές καταγγελίες. Πρωτόκολλο παραλαβής έχετε στα νοσοκομεία όταν σας παραδίδονται υλικά όπως μέσα ατομικής προστασίας, μάσκες κτλ. Υπάρχει περίπτωση να δούμε πάρτι και σε αυτά. Τι μου είπατε, δεν κατάλαβα. Λέω, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα πάρτι και σε αυτά, πάρτι με κόσμο που βρίσκει τρόπους να βάζει πράγματα στην τσέπη του. Δεν εννοώ τους γιατρούς, προφανώς. Εγώ δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, δεν έχουν γίνει τέτοιες καταγγελίες από συναδέλφους. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μία αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κερδοσκοπούν μέσω των μέσων ατομικής προστασίας. Mm-hmm. Καθόλου δεν συμβαίνει αυτό. Η κερδοσκοπία βρίσκεται στα ιδιωτικά μαγαζιά στην υγεία, κυρία Γιάμαλη. Βρίσκεται στις ιδιωτικές κλινικές. Βρίσκεται στις μεγάλες αλυσίδες των διαγνωστικών εργαστηρίων, οι οποίες πουλάνε το τεστ και αυτό τους το επιτρέπει η κυβέρνηση. Έτσι. Τους το επιτρέπει και το ενθαρρύνει στην πραγματικότητα αυτό. Κύριε Κοσονίδου, αυτές οι μάσκες πού είναι? Αυτά τα εκατομμύρια μασκών και μέσων ατομικής προστασίας που θεωρητικά έχουμε παραλάβει με τιμές. Να μας απαντήσει το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Πού βρίσκονται. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Η κυβέρνηση πήρε μία σειρά από μέτρα. Κατά τη γνώμη μας, ακόμα και αυτά τα μέτρα τα περιοριστικά για την μετακίνηση του πληθυσμού άργησε να τα πάρει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες. Την ίδια στιγμή έχει αφήσει πάρα πολλούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, να δουλεύουν ο ένας πάνω στον άλλον. Παράδειγμα, οι καταγγελίες που έρχονται από εταιρείες όπως είναι η Teleperformance. Έτσι. Την ίδια στιγμή κλείνει τις φοιτητικές εστίες και πετάει έξω τους νέους αυτούς ανθρώπους και τους λέει πηγαίνετε να μείνετε στα χωριά με τους πατεράδες και τις μανάδες σας. Γίνονται μια σειρά δηλαδή από κινήσεις οι οποίες κάθε άλλο δεν είναι για την προστασία του πληθυσμού και τέρμα αυτό. Ναι. Η ιστορία της ατομικής έχει τελειώσει. Αυτό που δεν έχει τελειώσει είναι τα περιθώρια που υπάρχουν για να προστατευτούν έστω και τώρα να γίνουν μια σειρά από κινήσεις οι οποίες αφορούν τις προσλήψεις χιλιάδων γιατρών, νοσηλευτών και υποστηρικτικού προσωπικού, όχι 4.000. 4.000 είναι ένα νούμερο που όταν το ακούγαμε πριν την πανδημία γελάγαμε. Τώρα, όσοι εργαζόμαστε μέσα στα νοσοκομεία και το ακούμε αυτό το νούμερο, κλαίμε. Δεν γελάμε πια. Γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουμε εφεδρίες έτσι. Όταν ήδη το περίπου 90 συνάδελφοί μας βρίσκονται, νοσούν και βρίσκονται σπίτι τους. 90 συνάδελφοί μας νοσούν. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, κυρία Τουσονίδη. Οι 4.000, κυρία Τουσονίδη, θα μπορούσαν να βρίσκονται ήδη δίπλα σας γιατί είχαν προϋπολογιστεί από τον περασμένο έτος. Άρα ήταν σε ένα προϋπολογισμό, αλλά θα μπορούσαν ήδη να είναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Στο νοσοκομείο που βρίσκεστε, στο Ασκληπείο Βούλας, ναι, έχουν ανασταλεί επεμβάσεις για άλλους ασθενείς, ναι, έχουν ανασταλεί άλλες δραστηριότητες? Βέβαια, έχουν ανασταλεί τα τακτικά χειρουργεία, γίνονται μόνο χειρουργία σε επίγουσα βάση, έχουν μειωθεί κατά πολύ τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, έχουν ανασταλεί τα απογευματινά ιατρία. Αυτά έχουν γίνει εδώ και αρκετό καιρό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και καλώς έγινε αυτή η κίνηση. Χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού που σαν να τις έχει προγράψει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή. Οι φυλακισμένοι. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στις φυλακές. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα κάμπ. Ήδη υπήρξε κρούσμα στο hot spot της Ριτσόνας. Βεβαίως. Οι τοξικοεξαρτημένοι. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς. Οι άστεγοι. Όλοι αυτοί, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είναι ομάδες πληθυσμού, οι πλέον ανυπεράσπιστες. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και καμία πρόνοια από το Υπουργείο Υγείας και από αυτή την κυβέρνηση, παρόλο που τους έχουμε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα αυτό. Και χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, είμαστε στο πλευρό του λαού. Το σύνθημά μας είναι ο λαός, το σώσει το λαό. Και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει ότι το σιωπητήριο που θέλει να επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση, εμείς δεν θα το τηρήσουμε. Φτάνει πια. Στις 7 του Απρίλη καλούμε σαν ΟΕΝΓΕ όλους τους υγειονομικούς να κάνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα νοσοκομεία τους. Για να διεκδικήσουμε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν να σώσουμε χιλιάδες
θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας και μετά από αυτή την πανδημία και να είμαστε όλοι εδώ. Κυρία Όχι Τωσονίδη. Οι λίγοι και μόνο αυτοί οι οποίοι θα είναι λίγο περισσότερο τυχεροί από τους υπόλοιπους. Κυρία Τωσονίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω και για τη δουλειά που κάνετε και όλους τους συναδέλφους σας. Σε αυτή την εκπομπή θα έχετε πάντα βήμα. Εμείς από την πρώτη μέρα στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στην υγεία, γιατί είστε πράγματι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης και τη δίνετε με αυταπάρνηση. Μακάρι να μπορείτε να τη δώσετε και οργανωμένα με όλα τα μέσα που σας πρέπουν, γιατί αν πέσετε εσείς, τότε είναι πολύ άσχημα τα μαντάτα για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία. Και αύριο θα έχουμε εκπρόσωπο της ΟΕΝΓΕ εδώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί είπαμε, ο λόγος πρέπει να δίνεται κυρίως σε εσάς. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κύριοι, ελλείψεις...